Για έκτη φορά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι. Στο Αμάν της Ιορδανίας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Αραβικού Συνδέσμου και τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Κέρι αισιοδοξεί πως θα πετύχει την επανέναρξη των συνομιλιών Ισραηλινών και Παλαιστινίων που έχουν διακοπεί εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Το Ισραήλ πρέπει να εξετάσει σε βάθος αυτή την πρωτοβουλία που του δίνει δυνατότητα ειρήνευσης με 22 αραβικά και 35 μουσουλμανικά έθνη. Συνολικά 57 κράτη που αναμένουν για τη δυνατότητα να κάνουν ειρήνη με το Ισραήλ, υπογράμμισε, αναφερόμενο στο σχέδιο ειρήνευσης που είχε προτείνει το 2002 ο Αραβικός Σύνδεσμος, αλλά είχε απορριφθεί. Βασικό αγκάθι παραμένει η πολιτική των επικισμών που ακολουθεί το Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πάντως υποστηρίζει πως μπορεί να περιοριστεί το χάσμα των δύο πλευρών. Βεβαίως το Ισραήλ αποφάσισε την Τετάρτη την κατασκευή 732 νέων κατοικιών σε μια περιοχή κοντά στη Δυτική Όχθη.